Θέλω να σας ρωτήσω όμως, πριν πάμε στα πιο δύσκολα, σήμερα η χώρα αναλαμβάνει επισήμως την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαίνει κάτι αυτό, πρακτικά? Δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, απλά ότι θα έπρεπε να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην περαιτέρω ενοποίηση της Ευρώπης, η οποία βέβαια δεν φαίνεται τόσο πιθανή, αλλά θα έπρεπε κανείς να την επιδιώξει. Μάλιστα. Άρα δεν περιμένετε και πολλά, ιδίως για την ελληνική υπόθεση, αυτή που μας απασχολεί τα δημοσιονομικά? Όχι, δεν περιμένω τίποτα ιδιαίτερο. Απλά οι ίδιες οι επιδιώξεις από την αρχή. Αυτό που ζητάμε συνεχώς είναι η διαγραφή μέρους του χρέους, ενώ δεν κάνουμε απολύτως τίποτα επάνω σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία απαιτούνται για να πάει η χώρα μας καλύτερα. Mm-hmm. Μια χώρα η οποία πηγαίνει καλύτερα μπορεί να έχει απαιτήσεις και από τις υπόλοιπες χώρες. Εάν όμως αυτή δεν συμβαδίζει, δεν κάνει δηλαδή αυτά που πρέπει, τότε είναι δύσκολο να έχει απαιτήσεις και από τις υπόλοιπες χώρες. Μία χώρα όμως που φορολογικά και μόνο, και κλείνουμε εδώ αυτό το κεφάλαιο κύριε Βιλιάρδο μου, έχει επιλέξει πολιτικά ότι τα συνήθη υποζύγια πληρώνουν το μάρμαρο, μπορεί να λέμε ότι κάνει αυτό που πρέπει? Σε καμία περίπτωση. Αυτό με το οποίο απορεί κανείς είναι ακριβώς γιατί επιβάλλονται συνεχώς φόροι σε μία χώρα η οποία είναι βυθισμένη στην ύφεση και πρόσφατα στον αποπληθωρισμό. Ξέρετε ότι ο αποπληθωρισμός είναι η μεγαλύτερη ασθένεια της οικονομίας, μεγαλύτερη από κάθε άλλη. Όταν λοιπόν μια χώρα, παρά το ότι βρίσκεται σε αποπληθωρισμό, επιβάλλει συνεχώς νέους φόρους, κάθε είδους φόρους, όπως κάθε φορά τους αποκαλεί, τότε απορεί κανείς για ποιο λόγο η ίδια σκάβει τον τάφο της. Για να πάμε τώρα σε αυτό που τον τελευταίο μήνα βλέπω με ένταση έχετε φέρει στο προσκήνιο στις δικές σας αναλύσεις και αρθρογραφίες, ξεκινώντας από αυτό που είπατε, από τον αποπληθωρισμό. Θα σας πει κάποιος ότι η κυρίαρχη πολιτική στην Ευρώπη, που είναι η γερμανική, δεν συζητάει οτιδήποτε άλλο παρά περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού στην υπόλοιπη Ευρώπη και περαιτέρω διαδικασία αποπληθωρισμού. Δεν αλλάζω, λέει, τη φορά της λιτότητας όμως. Κοιτάξτε, έχουμε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Μία είναι η αμερικάνικη οικονομία και άλλη είναι η ευρωπαϊκή οικονομία. Mm-hmm. Και στις δύο παρατηρούμε πολύ μεγάλους παραλληλισμούς με το παρελθόν. Η μένα αμερικανική οικονομία είχε υποφέρει από τη μεγάλη ύφεση του 1930 και επομένως κάνει οτιδήποτε, από τη μεγάλη ύφεση βέβαια και τον αποπληθωρισμό που ακολούθησε, οπότε κάνει οτιδήποτε για να τον αποφύγει. Το αποτέλεσμα, το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι να μπει σε υπερπληθωρισμό, δηλαδή σε αυτό το οποίο δεν φοβάται, φοβούμενοι κάτι άλλο που πέρασε. Η μεν Ευρώπη, στην οποία βέβαια ηγείται η Γερμανία, η οποία έχει υποφέρει δύο φορές από υπερπληθωρισμό, τη δεκαετία του 20 και τη δεκαετία του 40, προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε για να αποφύγει τον υπερπληθωρισμό. Με αποτέλεσμα να βυθιστούμε όλοι στον αποπληθωρισμό. Mm. Άρα οι δύο αυτοί παραλληλισμοί είναι εξαιρετικά σημαντικοί και πολύ, πώς να πω, πολύ επίφοβοι για το μέλλον μας. Άρα λέτε ότι είτε η μία είτε η άλλη εκδοχή μπορεί να οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα? Εγώ βλέπω ότι η μεν Αμερική θα οδηγηθεί σε υπερπληθωρισμό, πιθανότατα βέβαια, αν συνεχίσει να εφαρμόζει την ίδια πολιτική, η δε Ευρώπη σε αποπληθωρισμό, οπότε σε αυτά που πέρασε η Αμερική τη δεκαετία του 30. Mm. Ωστόσο σημειώνεται ότι στη Γερμανία, και παρά το ότι εδώ μας πιάνει κατά κάποιο τρόπο αναφυλαξία αν ανοίγουμε τέτοια συζήτηση, υπάρχει και δεύτερο σχέδιο, πλαν B, υπάρχει και τρίτο σχέδιο, πλαν C, ακόμη και της εξόδου, της διάλυσης δηλαδή, έτσι όπως το ξέρουμε, του ευρώ. Ναι, το πλαν B της Γερμανίας υπάρχει από καιρό και είναι η πιθανή έξοδό της από το ευρώ. Mm. Όταν βλέπει ότι πλέον της κοστίζει περισσότερα από όσα την ωφελεί. Η Γερμανία έχει μια πλήρως ωφελημιστική σκέψη. Δηλαδή, ό,τι με συμφέρει το κάνω, ό,τι δεν με συμφέρει το αφήνω. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, με αυτή την εικόνα στην οικονομία, στους δύο μεγάλους πόλους, ας το πούμε, του δυτικού ανεπτυγμένου κόσμου και την εικόνα σε Κίνα, γιατί φτάνετε μέχρι εκεί, των λεγόμενων αναδυόμενων μεγάλων παγκόσμιων τίγρεων, που φαίνεται να ψιλολαχανιάζουν και αυτοί τώρα τελευταία, όπως η Βραζιλία. Πού βλέπετε να οδηγούμαστε? Καταρχήν, από όσες χώρες πέρασε το Δέλτα Νιτάφ, η κατάστασή τους είναι απελπιστική. Το Δέλτα Νιτάφ, ας πούμε, δουλεύει όπως ένας υδραυλικός, ο οποίος έρχεται, επιδιορθώνει λίγο κάτι που έχει το υδραυλικό σύστημα του σπιτιού και αφήνει κάποια λάθη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τον καλέσουμε ξανά. Κάπως έτσι δουλεύει και το Δέλτα Νιτάφ. Στη Βραζιλία, λοιπόν, από την οποία πέρασε το Δέλτα Νιτάφ και σε όλες τις άλλες χώρες, έχει αφήσει μικρές εστίες, οι οποίες ξαναεπανέρχονται στο μέλλον και δημιουργούν προβλήματα. Mm-hmm. Τώρα, οι αναδυόμενες οικονομίες εξαρτώνται πάρα πολύ από την πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.
Όταν δηλαδή αυτή αυξάνει τη ρευστότητα, τότε η ρευστότητα αυτή οδηγείται στις αναδυνόμενες οικονομίες. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε και υποτίμηση, σημαντική υποτίμηση του δολαρίου παρά τόσα χρήματα που τυπώνονται. Σωστά το λέτε αυτό. Μια εύστοχη παρατήρηση που δεν την έχουμε πολύ ακούσει. Άρα αυτή είναι και η εξήγηση, λέτε, ότι δεν έχουμε υποτίμηση. Ναι. Ακριβώς. Τώρα, όταν η Κεντρική Τράπεζα απλά δηλώνει ότι θα μειώσει τα πακέτα στήριξης, τη ρευστότητα δηλαδή, τα τυπωμένα χρήματα, αμέσως οι αναπτυσσόμενες οικονομίες παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα. Η αιτία είναι το ότι εξαρτώνται πάρα πολύ από τις εισρωές ξένου συναλλάγματος, αμερικανικού δολαρίου προκειμένου, οι οποίες όταν σταματάει να τυπώνει, ή μάλλον από την αρχή όταν δηλώνει ότι θα σταματήσει να τυπώσει η Κεντρική Τράπεζα, τότε αμέσως δημιουργείται πρόβλημα. Ξέρετε κάτι, ενώ περιγράφεται αυτό, έρχεται εδώ ένας ακροατής και μου λέει, μα ο κύριος Βιλιάρδος δεν μας τα λέει και τόσο καλά, λέει, ακούστε εδώ. Υπάρχει το παράδειγμα της Ιρλανδίας που τα καταφέρνει. Όχι. Το παράδειγμα της Ιρλανδίας είναι εντελώς λανθασμένο. Απλά η Ιρλανδία χρησιμοποιείται, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, που δεν μπορούσε να εξηγήσει κανείς ότι η Ιρλανδία δεν πήγαινε καλά. Πρώτα απ' όλα είναι κατά πολύ πιο χρεωμένη από την Ελλάδα. Σωστό. Φαντάζομαι το συνολικό χρέος. Σας ενισχύω, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε μάθει να παίζουμε επικοινωνιακά. Α, βγήκε από το μνημόνιο, λέμε, η Ιρλανδία. Το τι συμβαίνει στην ίδια την Ιρλανδία όμως, δεν πάμε παρακάτω. Την ταμπέλα βγήκε από το μνημόνιο. Για έλατε. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, η Ιρλανδία έχει πάρα πολλά πράγματα. Το μεγαλύτερο από όλα είναι το συνολικό της χρέος, το δημόσιο και ιδιωτικό δηλαδή, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στον πλανήτη. Μεγαλύτερο ακόμα και από αυτό της Ιαπωνίας. Το γεγονός αυτό αυτόματα καθιστά ύποπτες όλες αυτές τις κινήσεις κατά κάποιο τρόπο. Την καλή είναι της λέξης ύποπτος. Ότι όμως η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή δανείζεται με χαμηλά επιτόκια είναι αφενός μεν επειδή οι αγορές πιστεύουν και πιστεύουν πολύ σωστά ότι θα ενισχυθεί η Ιρλανδία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Γερμανία, επειδή ακριβώς η Γερμανία θέλει να αποδείξει ότι η πολιτική που εφαρμόζει, η πολιτική λιτότητας μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχία. Οι αγορές το γνωρίζουν αυτό, άρα ξέρουν ότι αγοράζοντας Ιρλανδικά ομόλογα κάνουν ένα σίγουρο στοίχημα. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ ενισχυτικό, βλέπουμε ότι τα επιτόκια δανεισμού της Ιρλανδίας αλλά και της Ελλάδας, αν είδατε πρόσφατα, τα spreads μειώνονται συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές πιστεύουν ότι θα βυθιστούμε σε αποπληθωρισμό. Αυτό είναι εξαιρετικό. Και τίποτα το ευχάριστο. Μισό κύριε Βιλιάρδο. Αυτό θέλω να το εξηγήσετε στον πολύ κόσμο. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πριν 3 χρόνια, το θυμάστε καλύτερα εμού, ολονών τα μάτια, δηλαδή μέχρι και οι πλέον αδαείς, μάθαμε σε ορολογία τα σπρεντ για την τρελή κούρσα που κάναν προς τα πάνω. 10.000 μονάδες βάσης, 12.000. Και έρχεστε εσείς σήμερα, αν σας ακούει κάποιος έχοντας την ανάμνηση των 3 χρόνων, και λέτε ότι αυτή η πτώση των σπρεντ δεν θα πρέπει να μας γεμίζει με αισιοδοξία. Παρακαλώ πολύ, εξηγήστε το λόγο. Ναι, κοιτάξτε, κάποτε όταν ανέβαιναν, όταν ήταν ανωδικά τα spread, σήμαινε ότι οι αγορές είχαν πάψει πλέον να εμπιστεύονται τα ομόλογα θεωρώντας τα σαν σίγουρη επένδυση. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν, μέχρι τότε τα θεωρούσαν σίγουρη επένδυση, θεωρώντας ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, ενισχύουν η μία την άλλη, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουν τα χρήματά τους. Μάλιστα. Τότε λοιπόν που έπαψαν να έχουν αυτή τη σιγουριά, άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές των ομολόγων αλλά τα επιτόκια δανεισμού των κρατών. Τότε όμως βέβαια δεν είμαστε σε εποχή αποπληθωρισμού ούτε ύφεσης. Σήμερα? Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει εντελώς. Οι αγορές αφενός μεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι μπορούν να χάσουν τα χρήματά τους. Αφετέρου ψάχνουν να βρουν τρόπους για να κρίνουν εάν είναι εγγυημένα ή όχι. Όταν λοιπόν βλέπουν ότι μία χώρα ενισχύει την άλλη ξανά, ότι επανέρχεται η ανηλικία, τότε θεωρούν ότι είναι σίγουρα τα χρήματά τους και τους αποδίδουν περισσότερο επειδή πιστεύουν ότι θα μπούμε σε αποπληθωρισμό. Για να καταλάβετε τι σημαίνει. Όταν ας πούμε έχουμε πληθωρισμό 2% και δανειζόμαστε με 4%, τα spread των ομολόγων είναι 4%, τότε ο επενδυτής κερδίζει 2%. Όταν έχουμε αποπληθωρισμό πλην 2% και τα spread είναι 4%, ο επενδυτής κερδίζει 6%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Άρα λέτε, η πτώση των spread δεν είναι δείκτης ευημερίας της οικονομίας. Δεν είναι καθόλου. Σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μπούμε σε αποπληθωρισμό, από τον οποίο ξέρετε η Ιαπωνία υποφέρει εδώ και 30 χρόνια, κάνει το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό πείραμα στην ιστορία σήμερα, ελάχιστοι πιστεύουν ότι θα τα καταφέρει και όλοι έχουμε δει ότι ο αποπληθωρισμός αυξάνει υπερβολικά
τα χρέη στις υπερχρεωμένες οικονομίες. Ήδη το δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας έχει φτάσει στο 250% του ΑΕΠ. Θέλω να μου πείτε πώς εσείς, αν τα εντάσσετε στη συνολικότερη αυτή η απορρίθμιση που μας έχετε πει των κανόνων, δηλαδή δύο διαφορετικές εκφορές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, και την εικόνα της Γαλλίας. Επικοινωνιακά το τελευταίο γεγονός είναι η ομοιρία δύο διευθυντών της Goodyear, παρακαλώ πολύ, βόρεια της Γαλλίας, από τους εργάτες που δεν θέλουν να κλείσει το εργοστάσιο, από τη μια, και από την άλλη το άρθρο του Newsweek, η πτώση της Γαλλίας. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, η Γαλλία δεν έχει εφαρμόσει κανένα διαφορετικό μέτρο. Το μόνο που έχει κάνει και αυτή, κάτι ανάλογο με την Ελλάδα, αυξάνει συνεχώς τους φόρους, βέβαια όχι τόσο πολύ όσο η Ελλάδα, αλλά το μόνο που κάνει είναι αυτό. Σε τελική ανάλυση λοιπόν δεν είναι δυνατόν να ανταγωνιστεί τη Γερμανία, δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί και φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει να υπάρχει στο μέλλον ο γαλλογερμανικός άξονας επάνω στον οποίο έχει στηριχθεί η Ευρωζώνη. Άρα δεν θα συνεχίσει. Λοιπόν, καταρρεύσει ο γαλλογερμανικός άξονας, θα μείνει η μοναδική δύναμη ηγεμονική στην Ευρώπη, η Γερμανία. Και αυτό φυσικά δεν θα αντώνευθουν οι άλλες χώρες. Που σημαίνει ότι το ευρώ, έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα, είμαι πολύ σαφής αυτό που λέω, και η Ευρωζώνη, κατά τη γνώμη σας, είναι σε μια κατάσταση κύκνιου άσματος? Νομίζω ναι. Εάν δεν υπάρξει πολιτική, δημοσιονομική και τραπεζική ένωση της Ευρωζώνης, το ευρώ δεν πρόκειται να συνεχίσει να υπάρχει. Θα καταρρεύσει. Ναι, αλλά από τις αποφάσεις, κύριε Βιλιάρδο μου, που έχουν λάβει οι ηγέτες και στην τελευταία σύνοδο κορυφής, εκεί που εμείς επικεντρωθήκαμε τι θα γίνει με τη δόση, αλλά είπαν εκεί μέσα, η περίφημη διατραπεζική ένωση στην καλύτερη περίπτωση πάει 10 χρόνια πίσω. Πάρα πολύ σωστά. Βλέπετε ότι ακόμα συνεχίζουμε σε μια παγκοσμιοποιημένη να επιλέγουμε εθνικές λύσεις, ο καθένας δηλαδή το δικό του συμφέρον. Όταν σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία συνεχίζει να επιμένει σε εθνικές λύσεις, άρα και σε μια ας πούμε ενδοευρωπαϊκή οικονομία, έτσι, κατά παραλληλισμό με το παγκοσμιοποιημένη, προσπαθείς να επιβάλλεις εθνικές λύσεις, είναι σίγουρα όχι καλό. Θέλω να μου πείτε αν ενδυναμώνεται η αίσθηση που έχετε ότι πάμε σε οριακές καταστάσεις σε όλο τον πλανήτη, που στο βάθος κήπος μπορεί να κρύβουν και πολεμικές σειράξεις. Βέβαια, βλέπουμε την κατάσταση στην Ευρώπη ότι είναι. Παραλύζεται από πάρα πολλούς με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από τον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο. Τότε είχαμε την πρώτη εποχή της παγκοσμιοποίησης, η οποία εκ των υστέρων σταμάτησε μετά τους δύο πολέμους και ξεκίνησε ξανά μετά το 1990. Στην πρώτη αυτή εποχή της παγκοσμιοποίησης, πάλι η Γερμανία στην Ευρώπη ήταν η ισχυρότερη. Όλες οι χώρες εξαρτώνταν από τη Γερμανία, δηλαδή από τις εξαγωγές που κάνει η Γερμανία και από τις εξαγωγές από αυτήν. Η εποχή τότε με τη σημερινή είναι εξαιρετικά όμοια. Κάτι που προβληματίζει τον περισσότερο κόσμο. Θέλω. Και τότε μην ξεχνάτε ότι κανείς δεν περίμενε πόλεμο, έτσι. Σωστά, περί άλλων συζητάγανε. Έχετε δίκιο. Άλλα ήταν όχι, έγραφε ο Economist ότι μην κοιμηθείτε ήσυχα, δεν υπήρχε θέμα. Α πούμε, λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Και ο Economist είναι πολύ σοβαρό περιοδικό. Πάτε όμως στο ιστότοπό σας, στο analyst.gr. Πάτε και ένα βήμα πιο κάτω. Και λέτε. Δικό σας άρθρο. Οι σύγχρονοι ολιγάρχες. Παίρνετε ένα απόσπασμα από το μεγάλο αδερφό. Η φιλοσοφία του κόμματος, λέτε, του μοναδικού αλάθη του μηχανισμού. Γιατί πάμε στο τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Αρνιόταν σιωπηρά. Ο εξαρτησμός της κοινωνίας. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αρνιόταν σιωπηρά όχι μόνο την εγκυρότητα της εμπειρίας, αλλά και την ύπαρξη της εξωτερικής πραγματικότητας. Η αίρεση των αιρέσεων, η οποία έπρεπε να τιμωρείται παραδειγματικά. Ήταν ο κοινός νους το φοβερό. Δεν ήταν ότι θα σε σκότωναν αν σκεφτόσουν διαφορετικά από αυτά που σου επέβαλαν, αλλά ότι θα μπορούσαν να έχουν δίκιο. Εδώ μιλάτε για ολοκληρωτικές κοινωνίες και λέτε ότι πίσω από την επίφαση της δημοκρατίας και στην Ευρώπη, γιατί από την Ευρώπη ορμόμενος ξεκινά το άρθρο, πάμε σε λογικές μεγάλου αδελφού εκτροπής, όχι εκτροπής, εκφασισμού της κοινωνίας. Ναι, ουσιαστικά ξεκινάει η σκέψη μου από το τι εφαρμόζεται σήμερα στην Ισπανία. Για παράδειγμα, εάν κανείς διαδηλώσει στην Ισπανία σήμερα, έχει μπει ένα πρόστιμο από το κράτος του ύψους των 600.000 ευρώ ανά άτομο. Καλά, απόψε επίσης, που αναλαμβάνουμε, συγγνώμη, την Προεδρία, είμαστε πιο καθαροί. Εμείς απαγορεύσαμε τις συναθρήσεις στη Δημοκρατική Ευρώπη. Αυτό είναι ο πρώτος συμβολισμός σήμερα. Ναι, βέβαια. Ελάτε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι επιβάλλεται ένα τέτοιο πρόστιμο. Μετά άλλα αντίστοιχα πολύ μεγάλα πρόστιμα σε ανθρώπους οι οποίοι τυχόν καίνε τη σημαία της χώρας. Δηλαδή που κάνουν κάποιες ας πούμε εκδηλώσεις οι οποίες δεν είναι συμπατές με το εκάστοτε καθεστώς. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η Ισπανία κυβερνάται από ένα καθεστώς εξαιρετικά διεφθαρμένο. Το ξέρετε.
έχουν βγει πάρα πολλά σκάνδαλα σε σχέση με την κυβέρνηση της Ισπανίας, σε σχέση με τους υπουργούς της και όλα τα υπόλοιπα. Αντί λοιπόν να ασχολεί, και την ίδια στιγμή πάλι η Ισπανική κυβέρνηση προσπαθεί και κατηγορεί το λαό της, όπως αντίστοιχα και η Ελλάδα, για φοροδιαφυγή. Ποιοι αυτοί οι οποίοι διαφέρονται περισσότερο από όλους, έτσι. Και ταυτόχρονα επιβάλλονται λοιπόν κυρώσεις σε κάθε είδους δημοκρατικής κινήσεις, σε κάθε είδους δημοκρατικών κινήσεων, οι οποίες είναι, τι να πω, εξαιρετικά υψηλές, εξαιρετικά επικίνδυνες. Όλα αυτά δείχνουν έναν εκφασισμό της κοινωνίας, τον οποίο κανείς πρέπει να σημειώσει. Και μιλάτε για μια σύγχρονη ολιγαρχική ελίτ με παγκόσμια διακτίνωση. Λέτε ότι η ελίτ αυτή χρησιμοποιεί την κρίση του 7 για να εντείνει ακόμη περισσότερο τις εισοδηματικές ανισότητες προς όφελός της. Με γνωστό επενδυτή να έχει πει πρόσφατα ότι η τάξη του κέρδισε τελικά στην 20η ο Μπάφετ. Ναι. Ο οποίος έχει και μια δόση αυτοκριτικής, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Και παρουσιάζεται ένα πίνακα που λέτε ότι ενώ το 70 το μέσο εισόδημα του πλησιότερου 10% του πληθυσμού ήταν τετραπλάσιο του αντίστοιχου που αφορούσε το 90%, σήμερα είναι οκταπλάσιο. Το εισόδημα του πλουσιότερου 1% είναι 33 φορές υψηλότερο. Ενώ το 0,1% αυξήθηκε από 28πλάσιο το 70 σε 165 φορές παραπάνω. Ακριβώς. Αυτές ακριβώς οι διαφορές υπήρχαν στην Αμερική ξανά το 1928. Μετά ακολούθησε η κατάρρευση του χρηματιστήριου, η μεγάλη ύφεση και ο παγκόσμιος πόλεμος. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας αυτό που ρωτούν εδώ ακροατές, ακούγοντας τα όσα ξεδιπλώνεται κύριε Βιλιάρδο. Υπό το φόβο ενός κλίματος που ήδη περιγράφεται, το τι συντελείται στις ΗΠΑ, τι θέλουν, τι ζητάει η Ευρώπη με τη Γερμανία μπροστά ροκριό, το τι γίνεται σε άλλες οικονομίες και υπό το φόβο να οδηγηθούμε ακόμη και σε πόλεμο, τι πρέπει να κάνουμε, λέει εδώ ο ακροατής, κατά τη γνώμη του κύριου Βιλιάρδου. Τι μοντέλο δηλαδή πρέπει να αναζητήσουμε, γιατί κοιτάξτε, και εγώ αυτό πιστεύω, ότι σήμερα τα πολιτικά κόμματα πρέπει να μας πούν ποια θέση θέλουν να έχει η Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό είναι που πρέπει όλοι μας να δούμε. Πρέπει να δούμε ποια, πρέπει να βρούμε και ακριβώς πού ανήκουμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Και τι προϋποθέτει αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Το να λέμε ότι θέλουμε να ανήκουμε στην Ευρώπη και να μην κάνουμε τίποτα γιατί. Προφανώς δεν οδηγεί πουθενά. Ούτε κανείς μπορεί να εκτιμήσει κάποιον ο οποίος του λέει να κάνει πράγματα τα οποία ο ίδιος δεν κάνει. Έτσι δεν είναι? Αυτό ισχύει και για την Ευρώπη. Έχετε δίκιο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε γενικώς και στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη λύσεις όλοι μαζί. Λύσεις από κοινού, όχι ο καθένας ο δικό του. Είναι το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην κοινωνία μας που και εδώ πρέπει να αναζητηθούν λύσεις για όλους μαζί και όχι ο καθένας το δικό του. Είναι... Κατά την άποψή μου στην Ελλάδα, ναι, η μοναδική μας λύση είναι η άμεση δημοκρατία. Δηλαδή η συμμετοχή των ανθρώπων στην ψήφιση των νόμων. Η αιτία είναι το ότι η οικονομία έχει αναλάβει την εξουσία, ακολουθεί η πολιτική, ενώ ουσιαστικά πρέπει η πολιτική να ηγείται και να έρχεται μετά η οικονομία. Η οικονομία λοιπόν η οποία έχει αναλάβει την εξουσία έχει τη δυνατότητα να διαφύρει όλη την πολιτική εξουσία. Αυτή όμως η οικονομία δεν μπορεί να διαφύρει έναν ολόκληρο λαό, έτσι δεν είναι? Οπότε η μοναδική λύση που παρουσιάζεται είναι να μπορεί ο ίδιος ο λαός να ψηφίσει τους νόμους του, τους βασικότερους κυρίως νόμους, ούτως ώστε να μην είναι υποχείριο της οικονομικής εξουσίας και της πολιτικής κατ' επέκταση. Άρα κατά τη γνώμη σας χρειάζεται ένα νέο σύνταγμα η χώρα? Κατά τη γνώμη μου ναι, δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Κύριε Βιλιάρδο, η κοινοβουλευτική δημοκρατία κατά τη γνώμη μου έχει τελειώσει. Έκανε τη δουλειά της, την έκανε πάρα πολύ καλά για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, τελείωσε.